Και έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο του Νέσιου, τον κύριο Αντώνη Σιγάλα, τον οποίο και καλημερίζουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη γεια την σας. Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Σιγάλα. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν μέχρι τις 23 Οκτώβου ερχόμαστε Σαντορίνη, αλλά 12 παρα 5 τελευταίο ποτό ή τελευταίο γλυκό στο μαγαζί που είμαστε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς αυτό το μέτρο και πώς ήταν η κατάσταση Σαντορίνη τις τελευταίες ημέρες που επέβαλε να επιβληθεί αυτό το μέτρο και στην περιοχή αυτή. Καταρχήν να πούμε ότι αν ζούσαμε μια κανονικότητα, αυτό θα φαινόταν τρελό. Όπως ναι. καταλαβαίνετε. Θέλουμε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τη Σαντορίνη και γενικά να περνάνε όμορφα. Όμως έχουμε αποδείξει ότι στα θέματα της πανδημίας είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ προσεκτικοί και το πρώτο απ' όλα είναι να διατηρήσουμε τη Σαντορίνη καθαρή και να την απολαύσει ο καθένας με τα μέτρα όμως τα οποία πρέπει να ισχύσουν. Πραγματικά αποδείξαμε όλη την άνοιξη ότι η Σαντορίνη παρέμεινε COVID-free και όλη αυτή την περίοδο έως σήμερα η Σαντορίνη είναι επιστοποιημένη, οι επιχειρήσεις είναι προσαρμοσμένες στα μέτρα και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με ευλάβεια. Για μας η πρόληψη είναι η καλύτερη καταστολή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα μέτρα σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχει η ύφεση που είχαμε δει στο παρελθόν της πανδημίας θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Εμείς είμαστε αυτοί, ο Δήμος, ο οποίος χωρίς κανένα κρούσμα κλείσαμε την οικονομική δραστηριότητα, αν θυμάστε καλά, όλο τον Απρίλιο έως τις αρχές του Μάη. Ξέροντας ότι το μεροκάμα ήταν πολύ πολύτιμο για τον κάθε έναν, όμως αυτή τη στιγμή κρίνουμε ότι αυτό το μέτρο είναι αναγκαίο, διότι όπου υπάρχουν πολλές επαφές υπάρχει και κίνδυνος. Είναι μια μικρή περίοδος όπου πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή. Θέλουμε να βλέπουμε τα πλοία να έρχονται γεμάτα κόσμο και όχι να φεύγουν με κόσμο γεμάτα όπως τον πόρο. Και θέλουμε να τηρήσουμε όλα αυτά τα μέτρα με ευλάβεια έτσι ώστε να βγούμε και αυτή τη φορά νικητές. Δεν είδατε πάντως να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις στην Σαντορίνη στη συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες. Η Σαντορίνη είναι πεντακάθαρη, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και σας ξαναλέω ότι τα μέτρα τα οποία οφείλουμε να πάρουμε δεν αφορούν την αντιμετώπιση ενός προβλήματος αλλά την πρόληψη του προβλήματος και έχει μεγάλη σημασία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατευτούν και οι εισηγόμενες επιχειρήσεις. Διότι όπως να σας δημοσιοποιήσω ότι πριν λίγες μέρες έκανα μια επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό όπου λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις, ξέρετε ότι η κρουαζιέρα δεν υπάρχει κτλ. Στο ίδιο πλαίσιο παίρνουν και αυτές οι επιχειρήσεις τώρα που πρέπει να προστατευτούν πάνω απ' όλα γιατί κλείνουν για ένα μικρό διάστημα για να προστατεύσουν όλους εμάς. Οπότε ως οργανωμένη κοινωνία θεωρούμε ότι στα θέματα της πρόληψης πρέπει να είμαστε μπροστά και θέλουμε τη Σαντορίνη όλο τον Αύγουστο, όλο τον Σεπτέμβριο και αν είναι δυνατόν στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν που επιδιώκουμε να είναι ανοιχτή και επισκέψιμη από όλο τον κόσμο. Τώρα, κύριε Σιγάλα, είμαστε στις 11 Αυγούστου, πολύ λίγες μέρες πριν από τον 15 Αυγούστου, που θεωρείται κάθε χρόνο παραδοσιακά η κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Πώς είναι τα πράγματα από τη Σαντορίνη, πόσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά σήμερα, τι ποσοστό των καταλημάτων είναι ανοιχτό και ποια είναι περίπου η πληρότητα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Σήμερα η Σαντορίνη είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε αισιόδοξοι. Είχαμε επενδύσει πάρα πολύ τόσο στην προβολή όσο και στην καθαρότητά της. Και τα πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται και γι' αυτό έχουμε ανταμειχθεί. Αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις μας ήταν πάρα πολύ καλές και γίνονται πράξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην καλύτερα σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία, το 80% είναι ανοιχτά. Το 80%. Ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχουμε ξενοδοχεία αστικού τύπου. Με ξέρετε, εκατοντάδες δωμάτια κτλ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια πολύ καλή πληρότητα η οποία ξεπερνάει το 60% ήδη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι σε όλες τις περιοχές. Στα τουριστικά θέατρα όπως είναι η Περίσσια και το Καμάρι έχουμε και εκεί μια πληρότητα της τάξης 50% και αυτά έχουν με πολύ κόπο επιτευχθεί. Και προχωράμε ανωδικά. Τώρα, τα εμπορικά καταστήματα έχουν υποστεί μια μεγάλη ζημιά, όπως σας είπα, όταν το 1 εκατομμύριο, τα 3 εκατομμύρια κόσμου ήταν κρουαζιέρα. Και φυσικά έχουμε και επιχειρήσεις που έχουν φυγεί, τις οποίες προσπαθούμε να στηρίξουμε. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι μεταφορές είναι ανεβασμένες από τον Ιούλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι επειδή τηρούμε τα μέτρα τόσο στις μεταφορές, όσο στην εστίαση, όσο στη διαμονή κτλ. Ήταν επιβεβλημένο σε μια παραφωνία που υπήρχε μετά τις 12 τη νύχτα και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Να υπάρξει αυτό το έξτρα μέτρο, το οποίο
στην περίοδο αυτή, ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας. Η νεολαία ξεφαντώνει, που η Σαντορίνη γεμίζει με περισσότερο κόσμο νέους ανθρώπους κτλ. Να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τους ίδιους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σιγάλα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε καλή δύναμη στην Σαντορίνη. Να πάνε όλα καλά. Εύχομαι την επόμενη φορά να κάνουμε ρεπορτάζ από εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.